Απίστευτες είναι οι εικόνες μέσα από εγκαταλελειμμένο σπιτάκι γεώτρησης του ΤΟΕΒ Γάμα Ζώνης Μεσαράς, όπου βρέθηκαν κλοπημαία αντικείμενα. Οι δράστες είχαν αλλάξει το λουκέτο του οικίματος και είχαν αποθηκεύσει μέσα μεγάλο όγκο κλεμμένων πραγμάτων. Από μια εγκαταλελειμμένη γεώτρηση, 20 χρόνια τώρα είναι εγκαταλελειμμένη, δεν έχει τίποτα, απλά μόνο ένα σπιτάκι μικρό 3x4 και μια σιδερένια πόρτα, διαπίστωσε ότι το λουκέτο έχει αλλάχθει, δεν είναι το δικό μας λουκέτο. Προβληματίστηκε και κοίταξε από το φεγγίτι μέσα εσωτερικά. Ενώ το σπιτάκι ήταν εντελώς άδειο, είδε ότι είχε πάρα πολλά πράγματα, ήταν γεμάτο. Η συγκεκριμένη ληστεία είχε σημειωθεί πριν 3 χρόνια περίπου σε εξοχική κατοικία στα Καπαριανά Μυρών. Τότε οι διαρρήκτες είχαν χδίσει κυριολεκτικά το σπίτι. Είχαν αφαιρέσει από παντζούρια, πορτοπαράθυρα μέχρι μαχαιροπύρουνα, πιάτα και μία συλλογή από κοχύλια. Ένας υπάλληλος της υπηρεσίας του ΤΟΕΒ Γάμα Ζώνης Μεσαράς πραγματοποιούσε έλεγχο και διαπίστωσε ότι το λουκέτο είχε αλλάξει στο συγκεκριμένο σπιτάκι. Κοίταξε από το παράθυρο και προς μεγάλη του έκπληξη αντίκρισε όλα τα αντικείμενα. Ενημερώθηκε άμεσα η υπηρεσία και η αστυνομία και μετά από λίγο διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τα συγκεκριμένα κλοπημαία τα οποία και μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Εγώ στη συνέχεια ενημέρωσα το διοικητή του αστυνομικού τμήματος στις Μοίρες. Και μετά από συνεννόηση που κάναμε, πήγαμε, ανοίξαμε την πόρτα, κόψαμε το λουκέτο που είχαν βάλει, ανοίξαμε την πόρτα και διαπιστώσαμε ότι ήταν η αποθηκούλα αυτή γεμάτη πράγματα μέσα, τα οποία ήταν πόρτες αλουμινένιες, παράθυρα αλουμινένια, ράφια πολύ καλά, σε καλή κατάσταση και διάφορα αντικείμενα, ακόμα και πιατικά και πυρούνια είχε σε κυβότια. Ενημερώσαμε ξανά την αστυνομία, κλείσαμε την αποθήκη, η αστυνομία ενημέρωσε τη σήμανση και το απόγευμα της ίδιας μέρας ήρθε η σήμανση για αποτυπώματα. Οι εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές. Μέσα σε λίγα τετραγωνικά, σε μία τρύπα, στιβαγμένος ένας τεράστιος όγκος κλοπημαίων αντικειμένων. Την πόρτα του μέσα είναι, που λέει μια γυαλιστερή. Με τη βοήθεια τη δικιά μας και με αυτοκίνητα δικά μας μεταφέραμε τα πράγματα αυτά, τα οποία όπως διαπιστώθηκε ήταν κλοπημαία και εκεί τα είχαν τοποθετήσει σαν αποθήκευση, τα μεταφέραμε στην αποθήκη του αστυνομικού τμήματος Μυρών. Οι δράστες τότε, εκμεταλλευόμενοι την ολιγοήμερη απουσία του ιδιοκτήτη, είχαν μπει στην καινούργια του εξοχική κατοικία και την άδειασαν.